Όσον αφορά τις παραλίες, θέλω να σας ενημερώσω τα εξής. Η Δημοτική Αρχή, μετά από εντολή του Δημάρχου, είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ έγκαιρα την όλη διαδικασία, ώστε να είμαστε στον προβλεπόμενο χρόνο απόλυτα έτοιμοι και να προχωρήσουμε. Προέκυψαν όμως κάποια εμπόδια στην όλη διαδικασία που οφείλεται κυρίως στο θέμα της παραχώρησης των παραλιών από το Υπουργείο. Ήρθε πράγματι η παραχώρηση, η οποία μετά από πολύ καιρό ήρθε, η οποία όμως είχε κάποια κενά σημεία μέσα και περιμέναμε να διορθωθεί. Μετά την τακτοποίηση και την λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων που θέλαμε, προχωρήσαμε και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από πλευράς Δήμου έχει κλείσει το όλο θέμα. Έχει πάει στην... περιμένουμε τώρα την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου να εγκρίνει τις τιμές και τις προτάσεις που έχει κάνει ο Δήμος. Και όπως σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, ο Δήμαρχος μας έδωσε να καταλάβουμε και το έχει πει καθαρά ότι ο Δήμος δεν είναι κάποια εισπρακτική εταιρεία, αλλά είναι ένας φορέας ο οποίος πρωτίστως ενδιαφέρεται για τους πολίτες, για το καλό της πόλης και για τον ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Αυτά όλα μαζί συνάδουν στο γεγονός ότι κάνουμε μία πολύ καλή τιμή σε αυτούς που θα πάρουν τις ομπρέλες, τις καντήρες, τα θαλάσσια μέτρα μέσα κλπ, ώστε να είναι οι παραλίες κόσμιες, περιποιημένες, καθαρές και κατανοούμε όλοι μας επίσης ότι ο κόπος των ανθρώπων αυτών που εργάζονται στις παραλίες είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλος, διότι καίγονται στον ήλιο, δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες και πρέπει και εμείς με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε στο έργο μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν περιμένουμε τον κύριο Τριανταφύλλα από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου να μας φέρει τις τιμές εγκεκριμένες και αμέσως είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα προτιμησιακά και από εκεί και πέρα μέσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες, δηλαδή 10 μέρες που προβλέπει ο νόμος, να δώσουμε και τα απόστα στους ομπρελάδες, στα θαλάσσια μέσα και στις καντίνες. Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά. Τα απόστα είναι φέτος για τους ομπρελάδες 120, τα θαλάσσια μέσα αναψυχής είναι 54 και οι καντίνες 30. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί καμιά 75-80 προτιμησιακές αιτήσεις για μίσθωση παραλίας από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα γιατί τα απόστα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι. Επίσης η προσπάθεια που έχει κάνει ο Δήμος να μειώσει τόσο πολύ, να διευκολύνει τόσο πολύ, να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος και να μην έχει παράπονα, πιστεύω ότι θα αποδώσει και θα πρέπει να εκτιμηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα αυτό, γιατί νομίζω ότι πρώτη φορά γίνεται αυτή τόσο μεγάλη προσπάθεια. Θα ανοίξουν οι τουαλέτες, θα ανοίξουν. Επίσης, έχουμε συνεννοηθεί με τον Αντιδήμαρχο, με τον κύριο Καμπούρη. Προχωρούμε επίσης και σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να βάλουμε και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι πιο ενήμερος να σας δώσει τις πληροφορίες που χρειάζονται. Γενικά είναι μια κακή, δύσκολη χρονιά. Άργησε πάρα πολύ το Υπουργείο, μας καθυστέρησε. Εμείς όμως έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση και τη βούληση και την όρεξη να προχωρήσουμε και να δώσουμε στον τουρίστα παραλίες αντάξιες των προσδοκιών και αντάξιες του ονόματος Ιδρώδου.